Αναστασία. Θα επιστρέψουμε τώρα στην κανονική ροή. Τι να κάνουμε. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε τα ίδια κάθε καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι. Όλα δεν μας έφταναν, ήρθε και αυτό. Μια ρουτίνα πάρω του καλοκαιριού που δεν μπορούμε μόνο να την πούμε ρουτίνα, τη λέμε αστειευόμενη. Και για να μπορούμε να φύγουμε κάπως από ένα θέμα το οποίο είναι όντως βαρύ, σαν αυτό το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε. Θα πούμε ότι είναι τα ανοιχτά φεστιβάλ, τα open air, τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια. Ένα από τα Open Air Film Festival, για το οποίο μιλάμε, είναι αυτό που κρατάει ακριβώς αυτόν τον τίτλο. Γίνεται κάτω από την ομπρέλα του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας και παρουσιάζει σε διάφορους χώρους που δεν είναι τόσο συνηθισμένοι ταινίες. Φέτος, λόγω του COVID, έχουν γίνει και αρκετές προβολές σε ανοιχτούς κινηματογράφους και όχι μόνο σε σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία, σε πλατείες. Μία από τις προβολές ήταν η Ρεβέκα την προηγούμενη Παρασκευή και σήμερα το Όλα για την Εύα. Όλες αυτές τις προβολές είναι δωρεάν. Το Όλα για την Εύα, να πούμε ότι είναι μια ταινία η οποία καταφέρνει και αγκαλιάζει το χώρο του θεάτρου, δείχνοντας το παρασκήνιο με τις σκοτεινές του πτυχές και το ότι μερικές φορές το ταλέντο δεν είναι το μοναδικό αναγκαίο όπλο για να πετύχει κάποιος. Η Μπέτι Ντέιβις ίσως τον καλύτερο ρόλο της καριέρας της. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε όλους σας. Με το κουπόνι που θα προμηθευτείτε, θα διαβάσετε τις οδηγίες για να μην υπάρχει συνωστισμός. Μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε σήμερα το Όλα για την Εύα. Ας δούμε όμως ένα βίντεο για το πώς περάσαμε. Η καλοκαιρινή έκδοση του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας επέστρεψε. 10 χρόνια πριν, όταν η φράση Open Air ήταν συνυφασμένη αποκλειστικά με τις θερινές αίθουσες, τολμήσαμε κάτι, να βγάλουμε το σινεμά στους δρόμους και στις πλατείες, στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, στις παραλίες, στους λόφους, στα άλση. Τολμήσαμε να αντιμετωπίσουμε λίγο την Αθήνα σαν ένα θερινό σινεμά και να προσφέρουμε τη δυνατότητα να δει κόσμος κλασικές ταινίες δωρεάν σε μερικές πιο ξεχωριστές τοποθεσίες της πόλης. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, για πρώτη φορά άνοιξαν την πόρτα τους για εμάς και για το σινεμά, χώροι όπως η Ρωμαϊκή Αγορά, όπως το Μικρό Θεάτρο της Αρχαίας Επιδαύρου ή όπως η στήλη του Ολυμπίου Διός. Με τη Ρεβέκα του Hitchcock, το Open Air Film Festival συνεχίζει τις επιτυχημένες προβολές του σε εμβληματικούς χώρους. Επιστρέφουμε μετά από λίγα χρόνια εδώ για μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση και προβολή. Θα προβάλλουμε τη Ρεβέκα του Hitchcock, γιορτάζουμε τα 80 χρόνια από την πρώτη προβολή της και τιμούμε με κάποιο τρόπο την πόλη μας, γιατί η αρχική πρόθεση αυτού του φεστιβάλ ήταν αυτή. Να δημιουργήσει ένα είδος πολιτιστικού τουρισμού, όπου μέσα από την εμπειρία του κινηματογράφου, οι επισκέπτες της πόλης και οι κάτοικοι να γνωρίζουν ξανά την Αθήνα από την αρχή. Με αφορμή την προβολή, παρουσιάστηκε και η νέα αφίσα από τις Νύχτες Πρεμιέρας, που αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα πραγματοποιηθούν και πάλι στις γνωστές αίθουσες. Επόμενο ραντεβού, η επετειακή προβολή για τα 70 χρόνια από το Όλα για την Εύα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι κινηματογραφόφιλοι θα παρακολουθήσουν στην Ακαδημία Πλάτωνος τον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Μετά από λίγες μέρες διακοπές, η επιστροφή την 3η 18 Αυγούστου με την ανατομή ενός εγκλήματος στο κινηματογράφο Ριβιέρα. Όλες οι προβολές γίνονται δωρεάν. Μάλιστα. Open.